ξενείτε με ενώ μου πουλί και παραπονεμένο μωρέ ξένε μου και παραπονεμένο. Η ξένη πια σε χαίρεται κι εγώ έχω τον καημό σου μωρέ ξένε μου κι εγώ έχω τον καημό σου. Λέγομαι Άννα Κατέλα, έχω έρθει πριν 22 χρόνια στη Γερμανία, ήμουνα τότε 18 χρονών. Ήρθα για διακοπές και λόγω οικογενειακής κατάστασης αραβωνιάστηκα, έμεινα έγκυος και πλέον έμεινα στο Αμβούργο μόνιμα. Πριν 9 χρόνια έγινα ελεύθερος επαγγελματίας, άνοιξα ένα ελληνικό ταβερνάκι. Πλέον ζω στο Αμβούργο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Κάποτε υπάρχουν στιγμές που αναπολώ την Ελλάδα. Μου λείπει η Ελλάδα, μου λείπει η οικογένειά μου, μου λείπει ο ήλιος, συγγενείς και φίλοι. Αλλά εδώ έχω ξεκινήσει μια καινούργια οικογένεια, καινούργιους φίλους, μια καινούργια ζωή. Νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Την Ελλάδα ήρθα από τα Γιάννενα, Ιωάννενα. Τελείωσα 3 τάξεις στο γυμνάσιο, δεν πήγα στο λύκειο. Πήγα σε μια τεχνική σχολή μηχανικός αυτοκινήτων για ένα χρόνο, την οποία την παράτησα. Μετά πήγα φαντάρος και μετά το στρατιωτικό ήρθα Γερμανία. Τη γυναίκα την γνώρισα στην Ελλάδα, ήρθαμε μαζί, αραβωνιασμένοι, και μετά από ένα χρόνο κατεβήκαμε στην Ελλάδα και παντρευτήκαμε. Όταν ήρθαμε εδώ, βασικά μπήκαμε στην ελληνικά εστιατόρια να δουλέψουμε, στην κουζίνα. Και όχι μόνο, είχαμε πάρει και άλλες 2 πρωινές δουλειές. Η μία ήταν 5.30 με 7.30 το πρωί σε ένα γυμναστήριο το οποίο πηγαίναμε και καθαρίζαμε, και μετά από τις 9 μέχρι τις 1 το μεσημέρι πηγαίναμε σε κάποια γερμανική εταιρεία που είχε μια μεγάλη καντίνα, και εκεί έτρωγε το προσωπικό και μετά έπρεπε να μαζεύουμε τους δίσκους και τα λοιπά. Και μετά από εκεί συνεχίζαμε 4 ώρα το απόγευμα μέχρι 12 στο εστιατόριο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δουλεύαμε τα πρώτα χρόνια σε 3 δουλειές. Όταν ήμασταν 6-7 χρονών, τότε χωρίσαν οι γονείς μου στην Ελλάδα. Ήταν και οι 2 λίγο πιτσιρίκια, η μάνα μου και ο μπαμπάς μου. Μετά η μάνα μου μάθησε 1-2 χρόνια στη γιά μου και στο παππού μου. Ήρθε η μάνα μου εδώ πέρα, είδε λίγο πώς είναι η ζωή. Ήρθε και ο παππούς μου, την βοηθούσε λίγο σε πολλά πράγματα, επειδή ήταν και ο παππούς μου και η γιά μου και πιο μπροστά εδώ πέρα, προτού να γεννηθώ εγώ. Και ξέραν το Αμβούργο, είχαν ένα διαμέρισμα. Και μετά που έγινα 7 χρονών, με φέρανε και εμένα εδώ πέρα. Καταρχήν, εγώ τότε δεν ήξερα γιατί ήρθαν εδώ πέρα οι γονείς μου, η μητέρα μου. Αλλά ήταν το πράγμα ότι ο παππούς μου και η γιαγιά μου είχαν έρθει πιο μπροστά εδώ πέρα. Είχαν μια καλούτσικη δουλειά. Ο παππούς μου δούλευε στα τρένα, λίγο στο νοσοκομείο. Η γιαγιά μου ήταν ράφτρια. Με μια φιλενάδα της είχαν ένα γραφείο. Και έτσι καταντήσαμε κι εμείς να έρθουμε εδώ πέρα. Πρώτα η μάνα μου και μετά εγώ. Εγώ γεννήθηκα το 1972 εδώ. Και στην ίδια συνοικία στο Αμβούργο. Και εδώ στο Αμβούργο. Ήρθα στο μαγαζί το 1998 πρώτη φορά για από ένα φιλαράκι μου που μπορεί να με δουλέψει για μένα για 2-3 εβδομάδες. Και μετά κόλλησα, να δεν έκατσα παραπάνω, το φιλαράκι πήρε μετά το μαγαζί, έγινε ιδιοκτήτης, δουλέψαμε μαζί. Εγώ έφυγα μετά, πήγα σε ένα γερμανικό μαγαζί, δούλεψα εκεί.
Αυτός μετά πούλησε, το πούλησε την ταβέρνα και ξανά θα βγω πίσω. Και είμαι τώρα εδώ 9, 5, 14, 16 χρόνια. Ταβέρνα Σωτήρης. Για εσύ πολλούς, άμα μπει Έλληνας μέσα, νομίζουν ότι είμαι εγώ Σωτήρης, αλλά δεν είναι. Η καταγωγή μου είναι από Λευκάδα. Ο πατέρας μου Λευκάδα, η μητέρα μου Ταρρήνιο, κανονική μετανάστες. Δηλαδή εδώ γνωριστήκανε, δεν είχαν μαζί, εδώ γνωριστήκανε. Εδώ γεννήθηκαν και αυτοί πήγαν μια κάποτε πίσω. Δηλαδή πήραν σύνταξη κλασικά και πήγαν πίσω. Αλλά εγώ στην Ελλάδα δεν έχω ζήσει ποτέ. Μια ζωή εδώ. Θα ήθελες να πας πίσω? Πιστεύω ότι ο καθένας έχει αυτή τη φαντασία ότι κάποτε κάποια μέρα θα πάει πίσω. Δηλαδή αυτό το πίσω πρέπει να ξέρεις όμως τι είναι. Εγώ που έχω γεννηθεί εδώ, για μένα πίσω δύσκολα. Δηλαδή και άλλη νοοτροπία και άλλη κουλτούρα και... Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω. Στο ίδιο διάστημα που πήραμε το μαγαζί, το 1994, γεννηθήκαν και οι κόρες μου, δύο κόρες, οι οποίες είναι δίδυμες. Είναι τώρα ηλικία 23 χρονών, ακριβώς όσα χρόνια είναι και το μαγαζί. Ο χρόνος είναι πολύ περισσότερος φυσικά τώρα. Τα πράγματα είναι διαφορετικά, έχουν μπει λίγο σε κάποια σειρά, σε κάποια ρέγουλα, πρέπει να πούμε. Αλλά είναι και πολλά, αρκετά χρόνια. Το πρώτο διάστημα φυσικά δηλαδή μου ήταν πολύ, ήταν δύσκολο γενικά, γιατί μου λείπαν τα πάντα. Μου λείπει η Ελλάδα, μου λείπαν η οικογένεια, οι γονείς, οι αδερφές μου, ξέρω εγώ, οι φίλοι. Στη συνέχεια όμως με τον καιρό συνήθισα. Αλλά πάλι αν γινόταν θα το ξανά έκανα πάλι. Ναι. Γιατί τώρα σχετικά ήρθαμε εμείς στο Αμβούργο, νομίζω ότι ο κόσμος τότε ήξερε γιατί πάει στο Αμβούργο. Ήθελε να προσπαθήσει να βρει μια καλύτερη δουλειά, πιστεύω, να περνάει και οικονομικά λίγο καλύτερα και πιο σίγουρα μάλλον, και με τα χρόνια έμεινε ο κόσμος εδώ πέρα, έφερε τα παιδιά του, επειδή πίστευε ότι τα παιδιά εδώ πέρα μπορούν να περάσουν πιο καλά ή να βρουν καλύτερες δουλειές. Όλοι λέγανε παλιά να πάμε να σπουδάσουμε στη Γερμανία, να γίνουμε όλοι γιατροί, δικηγόροι. Αυτά τα θυμάμαι από μικρός που τα λέγανε όλοι. Και γι' αυτό σχετικά φτάσαμε εμείς εδώ πέρα στο Αμβούργο. Και εμείς ακόμα τώρα που είμαστε κι εμείς η νεολαία, λέω, νεολαία σε αυτή, επειδή έχουμε, είμαστε μια γενιά που έχουμε τώρα μικρά παιδιά, και εμείς έτσι σκεφτόμαστε να κάτσουμε εδώ στο Αμβούργο. Πιστεύουμε ότι για τα παιδιά μας καλύτερα θα είναι εδώ πέρα. Για μένα η ταβέρνα είναι το σπίτι μου. Δεν είναι κάτι ξένο. Τελείωνα το σχολείο, όπου και να ήμουν, και έμπαινα εδώ μέσα, αισθανόμουν σαν στο σπίτι μου. Ξεκίνησα και από πολύ μικρή να βοηθάω λίγο εδώ τους δικούς μου. Θυμάμαι 15-16 χρονών ξεκίνησα. Εννοείται για λίγες ώρες στην αρχή. Μου άρεσε. Και έτσι το συνέχισα. Εμείς γενικότερα παίζαμε ακριβώς απέναντι από το μαγαζί, έτσι να μπορούν οι δικοί μου να μας βλέπουν. Και εμείς είχαμε τη σιγουριά ότι είμαστε στο σπίτι. Δηλαδή, ό,τι και να θέλαμε, περνάγαμε τον δρόμο και μπαίναμε μέσα. Φωνάζαμε ή τη μαμά ή τον μπαμπά. Όταν κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να το σταματήσεις. Δεν φαίνεται σε κανέναν, ούτε στο παιδί, ούτε στο ζευγάρι, σε κανέναν δεν φαίνεται τίποτα. Ζούμε για τον εαυτό μας, δεν ζούμε για το τι θα πει ο κόσμος. Και πρέπει να κάνω το καλύτερο που γίνεται. Βέβαια, το να πάρω μια απόφαση να χωρίσω ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί πιστεύω ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μεγαλώσω το παιδί μου μόνιμο. Δεν ήξερα αν θα τα καταφέρω. Το ότι θα ήταν δύσκολο και ήταν δύσκολο, ήταν δύσκολο. Απλώς τότε που ήθελα, είχα πάρει την απόφαση εγώ να κατέβω στην Ελλάδα για να είμαι κοντά στην οικογένειά μου και να με στηρίζει. Δεν μπορούσα. Ήμουνα πολύ μικρή, ήμουνα 24 χρονών. Αλλά υπάρχει ένας έτσι θετικός, λέω εγώ, εγωισμός καμιά φορά. Όταν βλέπεις ότι πάνε όλα στραβά ή κάποια δύναμη ή... Εκεί πέρα βάζεις τα δυνατά σου και πολεμάς να κάνεις ό,τι καλύτερο γίνεται. Από τη στιγμή που
σταματάς να παλεύεις εσύ για τον εαυτό σου, δεν θα παλέψει κάποιος άλλος για σένα. Τώρα εδώ και λίγους μήνες η αδερφή μου μου λείπει πάρα πολύ. Είμαστε δίδυμες, είμαστε αναχώριστες και ξαφνικά έγινε αυτό και χωριστήκαμε απότομα. Διάφορα πράγματα μου λείπουν στην Ελλάδα, όπως και όταν πάω εκεί, διάφορα θα μου λείψουν και για τη Γερμανία. Γενικότερα, δεν ήμασταν μόνο αδερφές, ήμασταν και φίλες, ήμασταν, επειδή και εδώ δεν έχουμε πάρα πολλούς συγγενείς, ήμασταν τα πάντα, η μία για την άλλη, δηλαδή, πάντα. Εντάξει, κάποιες φορές υπήρχαν και τσακωμοί ανάμεσά μας, αλλά δεν ήταν κάτι το σοβαρό. Δηλαδή, εγώ με τη Γιώτα, Γιώτα τη λένε την αδερφή μου, είμαστε ένα, δεν μπορούμε να το χωρίσουμε αυτό ποτέ. Δηλαδή, και τώρα που είναι μακριά και που εγώ είμαι στη Γερμανία, δεν έχει σημασία. Και πιστεύω ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που θέλει. Δεν χρειάζεται να καταπιέζεται εδώ. Πάντα το ήθελε και το έκανε. Να ζεις έξω σε μια γερμανική κουλτούρα και να πας σπίτι σου και να έχεις μια ελληνική είναι τελείως διαφορετικά. Τώρα, όσο και να θες να κάνεις τα παιδιά σου ελληνάκια, σε όποια χώρα και να ζεις, δηλαδή και είσαι μετανάστες, θα πάρουν από την ξένη χώρα κάτι. Και εγώ είχα το μαντήλι πάνω, από πολύ μικρός, 13-14 χρονών. Ο πατέρας μου αντίθετος και κλασικά ο πατέρας μου σαν τηλεόραση, μια ζωή. Και θυμάμαι μια φορά με 14 με φωνάζει, μου λέει εδώ, και μου λέει: Το βλέπεις αυτό στην τηλεόραση. Αυτό είναι ο πατέρας σου. Δεν είμαι εγώ ο πατέρας σου. Και ήταν ο Άραφατ. Και το μαντήλι. Δηλαδή, πολύ πλάκα. Δηλαδή, δεν μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς. Ανεχθήκανε μετά ότι δεν τους άρεσαν. Και πιστεύω, αυτό πιστεύω εγώ προσωπικά, ότι οι πιο πολλοί που είχαν τότε μετανάστες, όπως ήρθαν από τα χωριά τους, γιατί ήρθαν από φτωχές. Δηλαδή, άμα ήσουν γιατρός στην Ελλάδα, δεν έφευγες για μετανάστευση. Δεν είχες επάγγελμα. Και οι πιο πολλοί μείναν στάσιμο. Δηλαδή μείνανε σε αυτό, έτσι έμαθα εγώ, έτσι θα μείνω, έτσι θα μάθαμε, τι μου λες εσύ. Και ήταν ένας πόλεμος. Δηλαδή έπρεπε να ζήσεις δύο ζωές. Μία στο σπίτι και μία έξω.